τριπλών σετ, η Royal σας δίνει και ένα τρίτο πανέμορφο σετ εντελώς δωρεάν. Και όσοι παραγγείλετε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, θα πάρετε και έξτρα δώρο. Ένα ακόμα σετ υπέρδιπλα σεντόνια. Έτσι με 56 ευρώ που είναι η τιμή των δύο σετ, θα πάρετε και τα τέσσερα σετ μαζί. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-11000. Την προσφορά Royals θα είναι κρίμα να τη χάσετε. Κάθε μέρα κάνεις πολλά πράγματα. Αλλά ο πονοκέφαλος σε δυσκολεύει. Το Nurofen 400 μαλακές κάψουλες απορροφάται γρήγορα, δρά αποτελεσματικά και διαρκεί μέχρι και 8 ώρες. Για να απολαμβάνεις ξανά τη δραστήρια ζωή σου. Nurofen 400 μαλακές κάψουλες. Γρήγορο και πιο δυνατό από τον πόνο. Νέα Pringles. Με τέλεια γεύση σε κάθε δαγκονιά. Να κάνουμε βουτιές με τους κολλητούς. Ό,τι και αν σημαίνει για σένα καλοκαίρι, θα το βρεις στα Practical. Φορητό κλιματιστικό, μόνο 189. Ανεμιστήρας οροφής, μόνο 24,99. Ομπρέλα παραλίας Maui, μόνο 24,99. Practical, το κλειδί για το σπίτι σου. Πάμε για βουτιές, έλα! Ευαίσθητη επιδερμίδα, νέο Bepanthol Sun με σύνθεση τριπλής δράσης. Προστατεύει, ενυδατώνει και αναπλάθει το δέρμα χάρη στην προβιταμίνη Β5. Bepanthol Sun. Ενισχύστε την αντοχή της επιδερμίδας σας και αγκαλιάστε τον ήλιο. Άλλαξαν τα σχέδιά σας. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Γι' αυτό η Booking.com προσφέρει δωρεάν ακύρωση στα περισσότερα δωμάτια. Booking.com. Booking.yeah. Έλα, αφεντικούλη. Άργησα. Άργησα, αλλά κερνάω καφέ. Ωραία. Αράμπικα. Άλλον ένα. Σε παρακαλώ. Εγώ ευχαριστώ. Κοσμοτέ Deals for You δεν είναι απλά προσφορές. Είναι τρόπος ζωής. Ξεκίνα ευχάριστα την κάθε μέρα σου με δύο καφέδες στην τιμή του ενός στα Everest ή παράγγειλε online στο everest.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η συγκινητική ιστορία του Παναγιώτη που χτυπήθηκε από την Όσο των Δυτών, η μοιραία μέρα στο βυθό, η μάταιη επικοινωνία με τον υπεύθυνο και το λάθος στην ανάδυση, στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή η οικογένειά του. Βασανίζεται κάθε μέρα, σηκώνεται από το καναπέ, πέφτει, δεν έχει καθόλου ισορροπία. Η άλλη όψη του Μενιδίου στους καταβλισμούς. Γιατί οι Ρωμά δεν πάνε σχολείο και παντρεύονται στα 14, τι λένε οι ίδιοι για τα κυβερνητικά μέτρα και τα κοινωνικά στερεότυπα, η προδιαγεγραμμένη πορεία στη φτώχεια. Να πάω για να πάρω γάλα για το μωρό μου. Μην να πάρω γάλα για το μωρό μου. Δύο μέρες είναι να φάει το παιδί μου. Καλησπέρα, τι κάνετε. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να καλέσω τον κόσμο. Έχουμε θέσει ένα ερώτημα στο Twitter μας. Ακριβώς. Δώστε το λογαριασμό. Παπάκι Τατιάνα Live Epsilon. Παπάκι Τατιάνα Live Epsilon στο Twitter μας. Έχουμε κάνει ένα poll, Δημήτρη. Έχει να κάνει με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και με την πολύ πρόσφατη συνέντευξη σήμερα το πρωί του Υπουργού Παιδείας, του κ. Γαβρόγλου, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζεται η επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου. Και έτσι λοιπόν να ρωτάμε τους τηλεθεατές αν συμφωνούν ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Συμφωνείτε με την επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου, ναι ή όχι? Απαντήστε στο Twitter μας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σας θα τα δημοσιεύσουμε σε λίγο στην εκπομπή και το κοινό μας εδώ θα τοποθετηθεί και θα ψηφίσει με τα καρτελάκια του, τα ναι και τα όχι. Τι αλλαγή θα υπάρχει? Ναι. Έχετε απόλυτο άδικο που είστε μπερδεμένοι, διότι παρόλο που δεν ισχύει το πανεπιστημιακό άσυλο και έχει καταργηθεί. Μπερδεμένοι, είπα. Όχι, έχει καταργηθεί. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε δίκιο. Εγώ, που είστε μπερδεμένοι. Γιατί παρόλο που έχει καταργηθεί το πανεπιστημιακό άσυλο,
εν μέρη ισχύει. Βέβαια. Έχει καταργηθεί, αλλά η αστυνομία δεν μπαίνει εύκολα μέσα στο πανεπιστήμιο. Καλά, και πού μπαίνει η αστυνομία. Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα για το άσυλο, θα μιλήσουμε για τα άσυλα. Θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα. Βαγγέλ. Βεβαίως. Θα σας το εξηγήσουμε σε λίγο. Στην ώρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σήμερα, μπροστά στην κάμερα, θα το δείτε κι εσείς οι ίδιοι, έγινε μαζί με τις ευγένειες και τις αυρότητες. Υπήρξαν και μπηχτές και εχμές και καρφάκια μεταξύ του Τσίπρα και της Γεννηματά. Ξέρετε ότι ο κύριος Τσίπρας κάλεσε διαδοχικά τους πολιτικούς αρχηγούς στο γραφείο του. Σήμερα, λοιπόν, ανάμεσα στους όλους άλλους, πήγε και η κυρία Γεννηματά, οι οποίοι είχαν μπροστά στην κάμερα έναν διάλογο, τον οποίο δεν έχουμε συνηθίσει και εύκολα να βλέπουμε. Του λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι μετά τη συμφωνία θα πάρουμε ανάσα. Και γυρνάει η κυρία Γεννηματά και του λέει, Αλέξη μου, έτσι του μιλάγε, Αλέξη μου, ποια ανάσα. Εδώ μας έβαλε θηλιά στο λαιμό, ανάσα θα πάρουμε. Της λέει, ανταπαντά ο Αλέξης Τσίπρας, κοίταξε να δεις, εσείς μας βάλατε στο μνημόνιο, εγώ θα σας βγάλω και θα πάρω το Γιώργο μαζί με σένα και θα πάμε στο Καστελόριζο. Δεν είχε και άδικο. Πετάχτηκε ο Γιώργος. Δεν είχε και άδικο, Βαγγέλη μου. Πετάχτηκε ο Γιώργος, το άκουσε αυτό. Παρενέβηκε αυτός. Τι χιούμορ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Το σκασμένο, πώς τα λέει. Έτσι, πάμε πολύ καλά. Κάνουμε πολλή δουλειά με το συνέδριο. Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Διψάει ο κόσμος στην λύση και επειδή έχουμε προβάλει το σχέδιο Ελλάδα, έχουμε αγωνία για το πώς θα πάρει μπρος. Θα μας πει σήμερα, αν και συναντιόμαστε κατόπιν εορτής. Ζεις χρόνο και γυρνάς όλη την Ελλάδα, δεν μας δίνεται ως χώρα το εκπολικό σύστημα. Ένας χρόνος χωρίς αυτή την πίεση και μια ανάσα να μπορέσουμε να μας στοχαστούμε και να δούμε λίγο το μέλλον της χώρας. Είναι καλό. Καλά. Δεν ξέρω πόσο ανάσα θα πάρουμε, γιατί τη φιλιά στο λαιμό μας την πέφτει βάλει. Οπότε τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μας έχεις βάλει σε δύο καινούργια μνημόνια. Οπότε τώρα δεν έχεις περιθώριο να τα λες αυτά. Θα σε πάω στη Σύμη για να δεις πώς πραγματικά χτυπάει η καρδιά της ακριτικής Ελλάδας. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες ψευδείς ελπίδες. Δοκιμάστηκαν και τα μεγάλα λόγια και όλα αυτά και οι υποσχέσεις. Από εδώ και πέρα έχουμε τι γίνεται. Από εδώ και πέρα υπάρχει ένας δρόμος, ο δρόμος της εξόδου της κρίσης. Αμήχανη στιγμή, έτσι. Γιατί αμήχανη? Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι να παρακολουθούμε τους αρχηγούς των κομμάτων στις αυρότητες, μέσα σε εισαγωγικά πολλά. Μπηχτές, δηλαδή. Νομίζω επειδή και ο ένας και οι άλλοι ήξεραν ακριβώς τι έπρεπε να γίνει μετά το τέλος των συναντήσεων. Ναι. Τίποτα δηλαδή. Ο κύριος Τσίπρας θέλει τους πολιτικούς αρχηγούς να τους βάλει στο κάδρο προκειμένου να πει ότι εγώ θέλω να συμβάλλετε όλοι, να βάλετε πλάτη. Αλλά δεν μπόρεσαν τα κόμματα. Αυτό θα πει ο κύριος Τσίπρας, ναι. Από τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης λένε τι μας καλείς αφού τα έχεις λύσει όλα και τα έχεις θέσει όλα στο Euro που έχεις πάρει σε αυτό. Επομένως, μη μας θες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό είναι το παιχνίδι που έγινε σήμερα. Πήγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια μισή ώρα, ο οποίος έχει ζητήσει να υπάρξει συζήτηση προημερησία στη Βουλή, θα γίνει Δευτέρα ή Τρίτη, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα μάθει ο ελληνικός λαός όλη την αλήθεια για το Eurogroup. Από το δικό του τεκμηριωμένες απόψεις. Αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ότι με τεκμήριο θα πει τις ειδικές του απόψεις για το τι πραγματικά διεμήθη ανάμεσα στους δανειστές. Έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνει. Και μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα. Τι είχαμε. Σήκωσε το χάντι ο Γιώργος. Ναι, γιατί άκουσε Καστελόριζο. Του λέει ότι κάτι γίνεται. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν είχε καλό καιρό για κανό καγιάκ. Τι. Λέω και στο παντρόφο ένα tweet που έγραψε. Βλέποντας όλη αυτή την εικόνα και όλο αυτό το διάλογο που είχε η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Τσίπρα και του λέει. Πάμε τώρα Καστελόριζο, ναι. Αλέξη, να σου πω πώς χρεοκόπησε η χώρα, πώς τη χρεοκόπησε δηλαδή ο φίλος σου, ο Κώστας, ναι. Έτσι, και πόσο πέντε χρόνια. Και πόσο Αντώνης. Ναι, και πόσο Αντώνης. Πέντε χρόνια μας φέρατε σε μια οδύσσια. Αλλά πέντε χρόνια οδύσσια. Ρούπωσε, έτσι δεν το λέγαμε. Λοιπόν, σε ρούπωσε. Και καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Ο Γιώργος και καλά. Εγώ βλέπω ένα διάλογο αστείο πλέον. Εντελώς. Μεταξύ όλων αυτών. Λες και είναι εκ τη δημοτικού παιδάκια. Διότι όλοι έχουν ψηφίσει μνημόνια. Εχλάκα καλά. Όλοι. Το Πασόκ μας έβαλε στα μνημόνια. Και Ζάπια. Το Πασόκ μας έβαλε.
έβαλε στα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα βγήκε να πει ότι εσείς μας βάλατε, εγώ θα σας βγάλω. Έχει ψηφίσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του μνημόνιο. Βεβαίως. Έχουν όλοι λοιπόν ψηφίσει μνημόνια. Έχουν όλοι και η Νέα Δημοκρατία, οδηγήσει τη χώρα σε αυτή τη χρεοκοπία, έτσι, όλα τα κόμματα, και τώρα κάθονται σαν τα κοκόρια και κάνουν ο ένας τον έξυπνο στον άλλο. Ο ένας τον έξυπνο στον άλλο για το ποιος μας έβαλε πιο πολύ στο μνημόνιο, ναι, και ποιος ακριβώς φταίει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Ότι και από τα μνημόνια δεν θα μας βγάλει κανείς. Εμείς να βγούμε που χρυσοπληρώσαμε ο κόσμος. Μόνο εμείς μπορούμε. Πλούσιοι και φτωχοί. Okay. Πλούσιοι και φτωχοί σε αυτή τη χώρα. Με αίμα που χρυσοπληρώσαμε εμείς. Και να πούμε ότι οι πολιτικοί έχουν πληρώσει τα λιγότερα. Ακριβώς. Όλοι οι πολιτικοί έχουν πληρώσει τα λιγότερα. Συνταξιούχοι, άνεργοι, μισθωτοί, υπάλληλοι του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματίες, άνθρωποι που βγάζανε λεφτά, έχουν κλείσει επιχειρήσεις τους. Όλη η Ελλάδα λοιπόν χρυσοπλήρωσε για να βγούμε από τα μνημόνια. Άρα από τα μνημόνια μας βγάζουν οι Έλληνες. Κανένα από τα κόμματα που αυτή τη στιγμή κοκορεύεται, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, κανένας τους. Τελεία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλει κανείς να μιλήσει. Τι. Οι πολιτικοί βγαίνουν στα πάνελ και ανατριχιάζουν. Αυτό έχω να πω. Γενικά όλοι βγαίνουν, τους ακούω και ανατριχιάζουν. Να σταματήσουν επιτέλους. Αυτό βέβαια να το θυμάστε στην επόμενη κάλπη. Θα το θυμάμαι, Χρήστο. Πάντα το θυμάμαι. Δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε κόμματα. Πάντα το θυμάμαι, όλοι πρέπει να το θυμόμαστε. Όχι, θα το θυμάστε στην επόμενη κάλπη. Ναι, ψηφίσουμε. Αν το λέμε όμως, θα το θυμάστε. Θα πρέπει να ψηφίσουμε. Όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε έχοντας όλη μας την ευθύνη στην πλάτη και με τον διαγνωστέ του. Μίλησα για συγκεκριμένα. Δεν μίλησα ούτε για συγκεκριμένα. Εγώ μίλησα για συγκεκριμένα. Okay. Όπως πρέπει να θυμάσαι εσύ, θα θυμάμαι και εγώ σίγουρα. Εγώ να είστε σίγουροι ότι τα θυμάμαι και πιο νέα. Κι εγώ. Σφαγή. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Διότι αν χρειαστείτε βοήθεια, έχουμε καρατέκα εδώ. Έχουμε αθλητικό σύλλογο πολεμικών τεχνών MMA. Μόνο αυτά θα μας σώσουν. Που βρίσκεται. MMA. Μην το πείτε στο γάπτο MMA. Γιατί? Να το ψηθεί αλυσίδα από δειλά. Ποιος γάπρε, παιδί μου. Εδώ ο άλλος ήταν με το PlayStation τώρα και τα ξεχάσαμε. Αυτό MMA είναι. Τα παιδιά ήρθαν από την Κόρινθο, ταξίδευσαν για να έρθουν. Ναι. Ήρθατε. Λοιπόν. Θέλω να σας ξανακαλέσω να ψηφίσετε. Για το αν πιστεύετε, γιατί ο κύριος Γαβρόγλου, ο υπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να επαναφέρει το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο έχει καταργηθεί επί ΠΑΣΟΚ, επί Υπουργείας Διαμαντοπούλου. Αλήμα. Έχει καταργηθεί. Με στη μεταρρύθμιση και θέλει να το επαναφέρει. Και θέλω να παρακαλέσω, φίλοι μας στο Twitter, θέλω να σας παρακαλέσω θερμότατα να ψηφίσετε σε αυτή τη δημοσκόπηση που έχουμε ανεβάσει τον καλοπάκι αυτό. Αν είστε υπέρ ή κατά του πανεπιστημιακού ασύλου, της επαναφοράς του πανεπιστημιακού ασύλου. Και θέλω να παρακαλέσω και τα παιδιά, όποιο νέο παιδί εδώ έχει άποψη, να μας πει την άποψή του για το πανεπιστημιακό άσυλο ή το κοινό μας εδώ, έτσι. Λοιπόν, ακούμε. Το 2011, λοιπόν, υπουργός Παιδείας η κυρία Διαμαντοπούλου κατήργησε το άσυλο παντελώς στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια δηλαδή. Από το 2011 μέχρι και τώρα, ανά πάσα στιγμή, εάν συντελούνται αξιόπινες πράξεις, βιασμοί, διακίνηση ναρκωτικών, ποινικά αδικήματα, μπορεί να μπει στο οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή αστυνομία χωρίς να πάρει την άδεια κανενός. Μπαίνει από μόνη της και κάνει τη δουλειά της αυτό που πρέπει με βάση το νόμο που ισχύει από το 2011 και μετά. Έρχεται τώρα λοιπόν ο κύριος Γαβρόγλου, ο οποίος σε ένα μήνα θα καταθέσει τον νόμο, τώρα βρίσκεται σε διαβούλευση, και λέει, εγώ κύριε, διαφωνώ. Εγώ επαναφέρω το άσυλο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τι θα επαναφέρει ο κύριος Γαβρόγλου, ο Υπουργός της Παιδείας? Θα ισχύει, όπως τουλάχιστον αυτό μας λένε από το Υπουργείο Παιδείας που ρωτήσαμε, θα ισχύσει κανονικά το ότι θα μπορεί να πηγαίνει και να επεμβαίνει η αστυνομία ανά πάσα στιγμή, χωρίς την άδεια οδήποτε, εάν συντελούνται αξιόπινες πράξεις στους χώρους των πανεπιστημίων. Για πλημέλημα, για πλημέλημα, ποινικά αδικήματα, και κακουργήματα, βιασμοί, διακίνηση ναρκωτικών, τέτοιου είδους αδικήματα. Κάτι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και το άσυλο, με βάση αυτό που σκέπτεται το Υπουργείο Παιδείας ο κύριος Γαβρόγλου,
θα ισχύσει, για παράδειγμα, στη φιλοσοφική σχολή κάνουν κατάληψη. Για τα πτέσματα. Ναι. Άρα θα πρέπει να τη διαλύσουμε. Ναι. Θα πρέπει να υπάρξει συμβούλιο του Πανεπιστημίου να αποφασίσει εάν θα δώσει την άδεια στην αστυνομία για να επέμβει να διαλύσει το άσυλο. Ποιος θα κρίνει αν είναι συμβούλιο. Ποιος θα κρίνει εάν είναι πλημέλημα, πόσο αξιόπινη πράξη είναι, τι είναι πτέσμα, τι δεν είναι, ποιος θα το κρίνει αυτό. Με βάση το κακούργημα που γίνεται. Κάτσε, όχι. Να σπάνε τα πανεπιστήμια, το να μπαίνουν οι κουκουλοφόροι, το να είναι αμπέλια ξέφραγα, το να είναι 365 μέρες το χρόνο σε κατάληψη, αυτό προφανώς είναι σαν να παίρνω τσίκλα από το περίπτερο. Δεν είναι ούτε πλημέλημα, ούτε αξιόπινο. Το θέμα είναι λοιπόν ακριβώς αυτό που λέει η Χρύσλα, ότι καλείται ο Πρίτανης αυτή τη στιγμή να αποφασίσει αν αυτό που γίνεται στο πανεπιστήμιο του είναι πτέσμα, πλημέλημα ή κακούργημα. Άρα λοιπόν ισοπεδώνεται εντελώς ο θεσμός του Πρίτανη, γιατί ο Πρίτανης, αν δεν είναι στην νομική και είναι στην ιατρική ή είναι σε ένα οικονομικό, πού θα ξέρει να κρίνει. Α, για κάτσε να δω, είναι αυτό πτέσμα. Είναι πτέσμα, ναι, είναι κακούργημα. Όχι, θα καλέσω την αστυνομία. Και καταρχήν τώρα γελιόμαστε, έτσι. Διότι η αστυνομία, ακόμα και να κληθεί από τον Πρίτανη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν πατάει εύκολα εκεί μέσα. Παιδιά. Και αν πατήσει, θα φτάσει μέχρι δύο τετράγωνα πιο δίπλα, θα επιβλέψει, θα δει αν γίνονται καλά ή όχι τα πράγματα. Αν θα κάνει εκείνη την ώρα τι σπασμένε καρέκλε, ο Πρίτανη επίση να θυμίσουμε τα δηλαδή, ο αντίλογο ποιο είναι, να υπάρχει αστυνομία σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Να υπάρχει ασφάλεια, γιατί όταν ο Πρίτανη φοβάται να καλέσει την αστυνομία για να μην υπάρξουν κυρώσεις στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο εκπαιδευτικών, όπως έχουμε δει κατά καιρούς. Και πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, δεν χτύπησαν εκπαιδευτικό. Καταρχήν, δεν είδαμε Πριτάνη. Καλά, δεν είναι σε όλα τα ιδρύματα, υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Δεν θέλω να σου πω όλα για πανεπιστήμιο. Ανάγκη αστυνόμευση, εφόσον δεν καταλαβαίνουν αλλιώ κάποια. Να βάλουμε και φυλάκια λοιπόν και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αν δεν ανήκει ούτε στους φοιτητές, ούτε στους καθηγητές. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Φυσικά. Το καταλαβαίνετε. Δεν το σέβονται. Άρα λοιπόν ανήκει και σε μένα και σε σένα και στην Ειρήνη και στην Τατιάνα και στις κυρίες εδώ και στους κυρίους. Και στην αστυνομία. Η αστυνομία τι είναι για σένα. Θα μαντρώσουμε, παιδί μου. Μην το λέω. Εγώ θέτω το ερώτημα. Εγώ θέτω το ερώτημα. Θα πρέπει δηλαδή η αστυνομία και όπως απαντάω. Η αστυνομία είναι μπάτσι γουρούνια δολοφόνη που πρέπει να κάνουν στα τρία τετράγωνα. Λόγια, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Θα το μαντρώσουμε. Η αστυνομία είναι ένα εργαλείο της κοινωνίας σε σωστό πλαίσιο, νομοθετικά σωστό, για να αντιδρά σε κάποιο. Δεν θα επιβάλλει την τάξη. Να αντιδρά σωστά σε οτιδήποτε συμβαίνει. Εγώ δεν θέλω επιβολή. Εγώ μιλάω για σωστή αντίδραση. Δηλαδή θα δούμε τα πανεπιστήμια να καίγονται και δεν θα επεμβαίνουμε. Τι είναι η Χρύσλα. Αυτό είναι το θέμα. Θα μπαίνουν 10 άνθρωποι, δηλαδή θα κάνουν κατάληψη, θα τεινάζουν μια. Η επιβολή είναι κακή λέξη. Μια εξεταστική στον αέρα και εμείς θα καθόμαστε και θα χειροκροτάμε και θα λέμε. Η επιβολή είναι κακή λέξη. Μην κάνει μέσα να τα σηκώσει. Εγώ θα πω σωστό πλαίσιο κίνηση. Ένα λεπτό. Να ισχύσει όμω η τάξη, να ισχύσει. Δεν καταλαβαίνω. Κρατήστε το μικρόφωνο γιατί είναι και τα νέα παιδιά και τα άποψη. Υπάρχει κάποιο νέο παιδί που να έχει άποψη. Ελάτε ρε παιδιά. Πάλι θα μιλήσουν οι βετεράνοι μόνο. Οι βετεράνοι. Η ζωή και το μέλλον σας ανήκει. Τόσα νέα παιδιά δεν έχετε άποψη για το αν πρέπει να υπάρχει, να ισχύει το άσυλο στα πανεπιστήμια ή όχι. Δεν πειράζει. Για δώστε μου ένα μικρόφωνο παρακαλώ. Εδώ. Πού είναι τα άλλα μικρόφωνα. Επί της αρχής του θέματος έχω την αίσθηση ότι την απόφαση αν θα γίνει ή όχι, παρθούν μέτρα κλπ. Είναι οι μυστικές δημοσκοπήσεις. Όταν δουν ότι είναι ψηλά, κάτι θα κάνουν. Όταν δουν ότι είναι χαμηλά και θέλουν να τις ανεβάσουν, θα ανοίξουν τις πόρτες και θα μπουν κι άλλοι τόσοι μέσα. Είναι μια έτσι πιστεύω. Άλλη άποψη. Αυτό είναι μια δεν είναι άλλη άποψη. Είναι μια πραγματικότητα, έχω την αίσθηση, αρκεί να την βλέπουμε όλοι μας. Έξυπνη άποψη είναι αυτή, πραγματικά. Δηλαδή πιστεύετε ότι αν κάνουν μια μέτρηση και δουν ότι ο κόσμος είναι τις κατά τις μετρήσεις, κυρία Στεφανίδου, τις μυστικές τις έχουν. Όταν βλέπουν ότι πέφτουν τα ποσοστά, αρχίζουν και γίνονται εργατοπατέρες, γίνονται της ελευθερίας, της δημοκρατίας και δεν συμμαζεύεται. Όταν τα ποσοστά κοντά είναι ψηλό, το μικρόφωνο, σου λέει ας κάνουμε και κάτι να φανούμε και για τους βλάκες που μέχρι τώρα δεν είναι μαζί μας. Μάλιστα. Και συνεχίζεται η ιστορία. Έχει κανείς άλλος να το πει. Εσείς είστε κατά από ό,τι κατάλαβα της επαναφοράς. Εδώ. Τίποτα. Έχουμε δείξει ότι καταστροφές γίνονται. Εκ του αποτελέσματος μιλάω. Φωτιές, σπασίματα και εκ του αποτελέσματος πάντα. Μάλιστα. Χωρίς να έχω άποψη. Δώστε και στην κυρία εδώ μπροστά και θέλω να πάρετε τα... Έχετε κάτι ρακετούλες στα χέρια σας.
Θα σας δώσουμε σε λίγο και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μας στο Twitter, στο Tatiana Live E, δηλαδή, Tatiana Live E, στο λογαριασμό έχουμε ανεβάσει μια ψηφοφορία. Ψηφίστε, προλαβαίνετε να ψηφίσετε. Πάμε να ψηφίσει και ο κόσμος, αν είστε υπέρ ή κατά. Σηκώστε τα καρτελάκια σας, όσοι έχετε. Πού είναι τα μπελάκια, παρακαλώ. Εδώ, κάτω λοιπόν, να ψηφίσουν αυτοί που έχουν τα ταμπελάκια. Για πάμε, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανένας από το κοινό που να είναι υπέρ του Πανεπιστημιακού Ασυλού. Γιατί άραγε, γιατί. Κυρία Φυσική, αναρχικοί είμαστε λίγο φυλάξεις. Ναι, παρακαλώ. Επειδή τις έζησα τις καταλήψεις στη νομική σχολή, τότε που ο συνάδελφός μου ο κύριος Κατρούγκαλος πρωτοστατούσε. Ναι. Τότε που η αριστερά ήταν αριστερά. Ναι. Έτσι, και κλείνανε τα πανεπιστήμια, κλείνανε τις αίθουσες, πολλές φορές χάναμε εξεταστικές. Εσείς είσαστε στη νομική, σπουδάζατε τότε. Ναι, ναι. Τουλάχιστον στη νομική δεν γινόντουσαν πολλές φθορές. Γινόντουσαν απλά πράγματα. Ναι. Αλλά τον μετέπειτα καιρό, το Πολυτεχνείο, ήταν ένα άντρο ακολασίας και συνεχίζει να είναι. Δηλαδή εκεί μέσα υπάρχουν οι πάντες και εκτός από φοιτητές. Κάθε είδους παραβατικά στοιχεία. Εξωπανεπιστημιακοί δηλαδή. Εξωπανεπιστημιακοί. Χώρια ότι κάποιοι από αυτούς τους αλλοδαπούς έχουν αφήσει μέσα τις πραμάτιες με τσάντες και τα πράγματά τους εκεί και τους τα φυλάνε, περνάνε μπύρες και. Μάλιστα. Άρα είστε όλοι εδώ κατά του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Για πάμε λίγο. Οι ζημιές, πείτε και μια κουβέντα θέλετε να μιλήσετε. Όλοι οι ίδιοι μιλάνε, καλέ. Έρχεται εδώ, παιδιά, 20 χρονών, 21, τίποτα. Τίποτα, παιδιά. Έλα. Αν μπορούν να τηρήσουν και να διαφυλάξουν το άσυλο έτσι όπως πρέπει, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, ας το κάνουν. Εγώ βλέπω ότι δεν μπορούν. Το θέμα είναι ότι γίνονται ζημιές και γι' αυτό υπάρχει λύση. Γιατί να χρεώνομαι εγώ και ο κάθε πολίτης τις ζημιές και να μην το χρεώνονται οι οικογένειες των εγγεγραμμένων και φοιτούντων εκεί. Γιατί κάποια στιγμή, θα το εκτιμήσουν και θα διαφυλάξουν και θα προστατεύσουν αυτά που θέλουν. Νομίζω ότι είχε γίνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα που το λέει, από κάποιον είχε γίνει μια πρόταση. Πώς θα γίνει αυτό? Έτσι πρέπει να γίνει. Οι συλληφθέντες, το θυμάστε, θυμάμαι ότι είχε γίνει μια πρόταση, αλλά δεν ίσχυσε ποτέ. Οι συλληφθέντες των επεισοδίων, όσοι συλλαμβάνονται να σπάνε και να καίνε, να πληρώνουν οι οικογένειές τους το μάρμαρο. Αλλά τελικά στην πράξη, το θυμάσαι αυτό? Καλά, στην πράξη ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Στην πράξη δεν έγινε ποτέ. Νομίζω ότι έμεινε στο επίπεδο της πρότασης. Πώς θα το μάθουνε, δεν το έχουν. Για πάμε να δούμε. Καταρχάς, συμφωνήστε με τα πανεπιστήμια οι περισσότεροι. Πούμε ότι η τάση που είδαμε εδώ στο κοινό σας στούντιο αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα του poll στο Twitter. Καθώς το 78% του κόσμου είναι κατά της επαναφοράς του πανεπιστημιακού ασύλου, ενώ μόλις το 22% λέει υπέρ, είμαι υπέρ, υποστηρίζω τον κύριο Γαβρόγλου και την επαναφορά. Προλάβαμε να το αφήσουμε αρκετή ώρα, δηλαδή το αφήσαμε 180 ψήφοι ήταν, δεν προλάβαμε. Λίγη ώρα. Ακριβώς. Πόσες 180. Από τους 180 που ψήφισαν τέλος πάντων, ένα μικρό δείγμα. Το 80% σχεδόν. Το 80% είναι κατά της επαναφοράς του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τους διαγωνισμούς μας και να αλλάξουμε θέμα. Τι θα μου πείτε μετά? Α, χιλιαρικάκια, μοιράζουμε χιλιαρικάκια. Άλλος διαγωνισμός. Λοιπόν, την Παρασκευή κληρώνει το αυτοκίνητο. Το νέο Golf, το Comfort Line, αξίας 17.600 ευρώ, με πάρα πολλές αλλαγές στο design του, νέους προφυλακτήρες, νέα μάσκα, νέα πισωφώτα, full LED στο βασικό εξοπλισμό. Εσωτερικά εντυπωσιακά είναι τα συστήματα πληροφόρησης, τα συστήματα υποβοήθησης και το σύστημα ελέγχου λειτουργιών μέσω χειρονομιών, παρακαλώ πολύ. Μάλιστα, επειδή δεν καταλάβαινε άλλη φορά τι θα πει μέσω χειρονομιών. Περνάς, λέει, το χέρι σου μπροστά από την οθόνη, χωρίς να κάνεις touch. Εκτός από touch screen, είναι και οθόνη που δεν ξέρω πώς λέγεται. Του αέρα. Τίποτα, κάνεις έτσι το χέρι και κάνεις scroll down. Ούτε την ώρα που οδηγείς. Scroll down. Να ήταν και άντρες έτσι. Scroll up. Να κάνεις το χέρι και να καταλαβαίνει. Αυτό δίνουμε την Παρασκευή, κληρώνει. Αλλά σήμερα συγκλονιστικό σαλόνι αξίας 3.500 ευρώ από το sofa.gr.
super duper πανέμορφο δώρο εξαιρετικής ποιότητας και διαχρονικής σχεδίασης στα έπιπλα του sofa.gr. Βρίσκεται στη Φιβόν το showroom, στο Ηλίον. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και το χαλί της Βιοκαρπέτ όλα στο δώρο. Καλή επιτυχία στο 14800. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε γιατί μια μνημονιακή υποχρέωση που πρέπει να φέρει σε πέρας η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η κυρία Παπανάτσιου είναι υφυπουργός των οικονομικών. Κυρία Παπανάτσιου, την είχαμε ακούσει ποτέ? Ποτέ. Μπράβο. Παπανάτσιου, τη θυμάστε? Θα τη μάθουμε τώρα. Λοιπόν, η κυρία Παπανάτσιου λοιπόν πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να φέρει ένα νόμο που θα είναι συμβατός κατ' εντολή των δανειστών, που θα λέει ότι θα δίνει μάλλον κίνητρα σε αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα την πιστωτική ή τη χρεωστική, να κάνουν αγορές ή πληρωμές, θα δίνουν κίνητρα και θα γίνονται κληρώσεις κάθε μήνα και ο κάθε τυχερός, χίλιοι τυχεροί κάθε μήνα, θα παίρνουν 1000 ευρουδάκια. Αχ, θα φορολογούν αυτό, πολύ ωραία. Ωραία. Περίμενε, θα φορολογούν περίμενε, τα 1000 ευρουδάκια, αυτό το ξέρουμε. Θα σας πω εγώ κάτι πιο σύνθετο. Εντάξει, και να φορολογούνται, αν παίρνουν ένα πράγμα. Αν παίρνουν τα μισά στην εφορία. Έτσι, 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 δεν το σκέφτηκα να το ρωτήσω πριν. Τάχαμε, αφού δεν τάχαμε. Θα σας πω εγώ, ακούστε. Θα σου ανεβάζετε δήλωση. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, γι' αυτό περιμένουμε και το νόμο από την κυρία Παπανάτσιου. Αν εγώ, που είμαι ο φιλέτης στο δημόσιο, χρωστάω 1000 ευρώ, αν αυτά θα συψηφίζονται, αν έχω κερδίσει, ή θα μου τα παίρνω και θα είμαι ο τυχερός. Νομίζω ότι θα μου τα παίρνουν. Από τη μία τσέπη θα μου τα βάζουν, από την άλλη θα τα πάρουν. Αποκαλύψει. Γιατί δεν δίνουν δώρα, καναπέδες, καφετιέρες κτλ. Υπήρχε μία σκέψη. Είναι κακό, άμα χρωστάς να μην τα πάρουν. Υπήρχε μία σκέψη. Δεν είχες να τα δώσεις, τα παίρνουν σε χρεώνες. Περάστε πλούσια δώρα. Αυτοκίνητα, καφετιέρες, κλητήρια κτλ. Δεν γίνεται αυτό για συγκεκριμένους λόγους. Οπότε σου λέει δεν μπορούμε, άρα θα προχωρήσουμε σε αυτό το νομοθέτημα. Εμένα που θα λέει αυτό, ότι ο κάθε τυχερός θα πιστώνει στο λογαριασμό του 1000 ευρουδάκια, τα οποία εμείς θα τα παίρνουμε μετά στη συνέχεια. Χρωστάς, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Οι κληρώσεις αυτές, επειδή εμείς κάνουμε κληρώσεις. Α, ναι, σωστό. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι απλή ιστορία. Είναι δύσκολο. Όχι, πολύ. Προϋποθέτουν και συμβολαιογράφο και συμβολαιογραφικές πράξεις, να είναι όλα διάφανα στον οποιοδήποτε έλεγχο. Εδώ λοιπόν αν κληρώνουν 1000 άτομα το μήνα, πρέπει να δούνε πώς θα τα κληρώνουν, να υπάρχει διαφάνεια. Το και ποιο θα κάνει έτσι, να υπάρχει πιστοποίηση από συμβολαιογράφο, έτσι ώστε αν οποιοδήποτε έρθει και πει εγώ αμφισβητώ ότι έδωσες κράτος τα λεφτά, κυρία Στεφανίδου, πρέπει να έχεις την απόδειξη για να μην... Πας μέσα. Κάτι. Λοιπόν, να δούμε αυτές οι κληρώσεις ακριβώς πώς θα κάνουν γενική γραμματεία με 10 μέλη καινούριους που θα προσλάβουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ο διαγωνισμός είναι άλλο.